Όπως σου έδειξα σε ένα προηγούμενο επεισόδιο και συγκεκριμένο το νούμερο 53, σου έδειξα ποιο είναι το link όπου μπορείς να βρεις και να αγοράσεις την ECU UMA RACING για το Malaguti Spectre 125GP. Σήμερα θα σου δείξω τι θα συμβεί άραγε αν βάλεις αυτή την ECU τη UMA RACING πάνω στο Malaguti και τι θα γίνει. Ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Είσαι λοιπόν στην Ασία, στο γραφείο σου, στη δουλειά και μόλις έχεις σχολάσει και λες να πάρεις το μηχανάκι σου και να πας μια βόλτα με τους φίλους σου. Και εκεί που είσαι έτοιμος να φύγεις και να βάλεις μπρος, τσουπ, έχεις μήνυμα SMS από τους φίλους σου για να πάτε μαζί βόλτα για καφέ. Και τότε λες, κάτσε ρε φίλε, να ανοίξω λίγο την εφαρμογή UMA RACING, να βάλω λίγο παραπάνω γκαζάκι, να μπω στο χάρτη, λίγο παραπάνω στροφές, λίγο παραπάνω καύσιμο και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Και εκεί που προχωράς στο δρόμο, ξαφνικά σε βρίσκει κόκκινο φανάρι, αναγκάζεσαι να σταματήσεις και εκεί που είσαι με το Yamaha, το Sniper, το 150 που είναι φτιαγμένο με την UMA RACING, έρχεται δίπλα και ο φίλος σου που έχει το μαμίσιο, το απλό, το Yamaha Sniper, το 150. Και απλά έχεις ανοίξει το κινητό σου και στο φανάρι που είσαι που κάθεσαι πάνω στη σέρα στο μηχανάκι και κάνεις backfire adjustment και του ρυθμίζεις να βγάζει φλόγες από την εξάτμιση. Και έτσι έπεισες και το φίλο σου να το αγοράσει κι αυτός. Απλά το βάζει και αυτό εδώ που σου δείχνω είναι η κεραία που εκπέμπει ο πομπός, δηλαδή, και πιάνει bluetooth στο κινητό. Και έτσι και ο φίλος από εδώ το έβαλε, έκανε μερικές ρυθμίσεις, έβαλε παραπάνω γκαζάκι και πάει το δοκιμάσει. Απλά όποτε θες παραπάνω γκαζάκι ή παραπάνω φλόγα στην εξάτμιση, βγάζεις το κινητό από την τσέπη, πατάς ρυθμίσεις στο κινητό και είσαι κομπλέ. Ούτε εργαλεία, ούτε ξεβιδόνηση, ούτε τίποτα. Σπάσε το κουμπί το like, γράψε ένα σχόλιο, εάν θα βάλεις και εσύ την UMA RACING ECU στο δικό σου κινητό και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.